Πολλές από αυτές ομολογουμένως είναι για πρώτη φορά, υπάρχει μια τέτοια βούληση και για πρώτη φορά υπάρχουν τέτοιες εξαγγελίες. Σας κατηγορούν όμως ήδη από χθες, όχι εσάς προσωπικά, την κυβέρνηση, ότι αυτές οι εξαγγελίες έχουν καθυστερήσει και ότι γίνονται και εκ των υστέρων και μέσα από μια διαδικασία πανικού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση, κύριε Παπαδημητρίου, με το δεδομένο ότι ήδη έχουν εντοπιστεί όλα εκείνα τα οποία ως κτίσματα τελεσιδίκως έχουν χαρακτηριστεί παράνομα. Θα πέσουν οι μαντρότυχοι, θα πέσουν οι φράχτες που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Αιγιαλό και βεβαίως γίνεται και η διάνοιξη ρεμάτων και άλλων σχετικών χυμάρων προκειμένου να υπάρξουν τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν με τους κανόνες της νομιμότητας. Βεβαίως υπάρχει η μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πραγματικότητα η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό καταγράφεται, χρόνια ολόκληρα, αλλά αυτή η ευθύνη και η πρόθεση των λύσεων εν συνεχεία της ευθύνης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την νομιμότητα. Η παρανομία πρέπει να αντιμετωπιστεί με νομιμότητα. Και η νομιμότητα... Το λέτε, κρατώ τη φράση σας δύο και τρεις φορές, την νομιμότητα. Βεβαίως. Τι εννοείτε δηλαδή? Εννοώ για παράδειγμα ότι όποιος έχει αντίρρηση για την κατεδάφιση του σπιτιού του, εφόσον έχει την δυνατότητα των ενδίκων μέσων, να προσφύγει. Και η ρύθμιση που έγινε έχει κάνει σύντμηση της προθεσμίας και λέει εντός 15 ημερών να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπου θα εκδικαστεί όμως, δηλαδή μπαίνουμε όμως σε ένα νέο κύκλο πάλι. Αυτό δεν έχει σχέση με τα τελεσίδικα όμως. Κοιτάξτε, αυτό έχουμε τα, έχουμε τα παράνομα κτίσματα. Δεν επιδέχεται. Όχι. Γι' αυτό σας είπα λίγο πριν, κύριε Παγώνη, ότι για όποιους έχουν ένδικα μέσα, την δυνατότητα των ενδίκων μέσων, ας πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας εντός 15 ημερών, είναι η προθεσμία. Αντιλαμβάνεστε ότι για το δικαιϊκό μας σύστημα αυτή η προθεσμία των 15 ημερών για πρώτη φορά καταγράφεται τόσο σύντομη, τόσο άμεση, προκειμένου να αποφύγουμε χρονοτριβές, καθυστερήσεις και περιπλοκές που θα απομακρύνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αλλά υπάρχουν και 3.200 παράνομα κτίσματα για τα οποία δεν υπάρχει ένδικο βοήθημα. Είναι αυτό που ακούμε να λένε οι διάφοροι ακριβέστερα. Δεν υπάρχει ένδικο βοήθημα για να πάρει κανείς πίσω ή να διεκδικήσει δικαστική προστασία, διότι τελεσιδίκως έχουν κριθεί. Τι άλλο να κάνει η κυβέρνηση? Και βεβαίως η κυβέρνηση προχωράει και στη λήψη άλλων μέτρων που έχουν σχέση και με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Και... Κύριε Κουβέλη, παρακαλώ. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Ενώ ως πολιτικός παράγων. Και νομίζω ότι και εσείς θα έχετε διακρίνει την αρνητική ή την προοπτική, να μην βάλω επιθετικό προσδιορισμό, ότι απέναντι στην μπουλντόζα μπορεί να βρείτε και μια κοινωνική αντίδραση. Είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τη γειτονιά, είτε από οτιδήποτε. Κύριε Παπαδημητρίου, γι' αυτό λέω ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η πρόθεση της νομιμότητας θα μας οδηγήσει στο να έχουμε και στοιχεία σύγκρουσης με τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες λίγο πριν αναφέρατε. Όμως, ατομικές λύσεις δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν συλλογικές ρυθμίσεις και αυτές τις ρυθμίσεις προωθεί η κυβέρνηση και βέβαια μέσα στη συλλογική ρύθμιση μπορεί να αναζητήσει οσδήποτε και την επίλυση του προσωπικού του προβλήματος, αλλά πάντοτε όμως στη βάση της νομιμότητας και της αντιμετώπισης όλων εκείνων των μεγεθών που έχουν οδηγήσει σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, όχι μόνο την Αττική, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Βεβαίως, πρόκειται για μια ενέργεια η οποία θα οδηγήσει στο να υπάρξουν συσπυρώσεις μικρών, μεγαλύτερων, πολύ μεγάλων συμφερόντων. Θα υπάρξουν συσπυρώσεις ετοιμάτων και διεκδικήσεων που δεν θα έχουν όμως σχέση με την παρανομία. Ως πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε? Στην πλήρη εφαρμογή του νόμου, κύριε Παγώνη. Και η πλήρη εφαρμογή του νόμου έχει σαφήνεια. Για παράδειγμα, εκκρεμεί η εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης από το 1983 για την απελευθέρωση της εξόδου προς το θαλάσσιο μέτωπο. Οι μάντρες, οι μαντρότυχοι, οι φράχτες. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι και υπεύθυνα για την κατάσταση που δημιουργήθηκε με αυτή την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι όχι απλώς η επόμενη μέρα, θέλει πολύ χρόνο. Έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση λοιπόν, το λέω αυτό με ποια έννοια, εκτός των υπολείπων άλλων ζητημάτων, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, θα κριθεί πλέον
και για την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουβέλη? Θα είναι ένα κρίσιμο μέγεθος όποτε γίνουν εκλογές η πρακτική πλέον των αποφάσεων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν επιλέγουμε την χρονοτριβή. Η κυβέρνηση επιλέγει την άμεση αντιμετώπιση, επαναλαμβάνω, στη βάση της νομιμότητας για την αντιμετώπιση της παρανομίας. Μόνο με τη νομιμότητα αντιμετωπίζει την παρανομία. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμπλοκής σε χρονοβόρες διαδικασίες που θα μας πάνε μακριά από αυτό που πιστεύω ότι όλοι μας θέλουμε. Θέλει πλειονότητα του ελληνικού λαού, για να μην πω όλη η ελληνική κοινωνία, επιτέλους τα χωροτοξικά ζητήματα, τα πολεοδομικά ζητήματα, η αντιμετώπιση της αναρχίας να υπάρξει ως πολιτικό αποτέλεσμα. Το ερώτημα το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να έχει πολιτικό κόστος αυτό? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος είναι να αφήσεις τα πράγματα όπως ακριβώς άναρχα έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας. Και αυτή η άναρχη εγκατάσταση της παρανομίας δεν θα σημάνει μόνο ζημιά για την παρούσα γενιά, για τις παρούσες γενιές, αλλά και για τις άλλες γενιές. Και νομίζω ότι η υπεύθυνη πολιτική είναι αυτή που θέλει να λύσει το πρόβλημα, έστω και αν η λύση του προβλήματος μπορεί να έχει και το οποιοδήποτε κόστος. Έχουν έρθει βροχή τα μηνύματα με την παρουσία του κυρίου Κουβέλη. Ένα θα δανειστώ από ένα τηλεθεατή. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ο στρατός σε επίπεδο, προφανώς αντιλαμβάνομαι, μηχανημάτων και υποδομών, δεν φαντάζομαι κάτι άλλο. Δεν φαντάζομαι κάτι άλλο κι εγώ. Θα συνδράμει στη διαδικασία της κατεδάφησης των αυθαιρέτων, γιατί είχαμε και το πρωί μια κουβέντα εδώ και με... Από την εμπειρία που έχω από την Τεχοδέ, ότι πολλές φορές δεν αρκούν τα μηχανήματα, είναι χρονοβόρες και δύσκολες πολλές φορές οι μισθός ξένων μηχανημάτων, ότι χρειάζεται χρόνος να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί με τέτοιο τρόπο που να μην είναι διαβλητοί και να μην επιδέχονται κριτική σε μια περίοδο που όλα κρίνονται. Κοιτάξτε, τα καθήκοντα των ενόπλων δυνάμεων είναι οριοθετημένα από το ίδιο το Σύνταγμα και το νόμο. Η οποιαδήποτε συνδρομή από την πλευρά του στρατού θα αφορά μια συνδρομή πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Το παράδειγμα μπορεί να εξυπηρετήσει την κατανόηση αυτού που λέω. Στις περιπολίες, για παράδειγμα, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την φωνική αυτή πυρκαγιά, μετέχουν και στρατιώτες. Θα το είδατε. Αλλά είναι μεικτά τα κλιμάκια. Είναι η αστυνομία. Ο στρατός, για παράδειγμα, και ορθώς, δεν έχει ανακριτικές αρμοδιότητες, δεν έχει ανακριτικές δικαιοδοσίες, δεν μπορεί να συλλάβει ο στρατός. Γι' αυτό και οι περιπολίες είναι μεικτές, διότι αυτά τα καθήκοντα από το νόμο, από το Σύνταγμα, η νομιμότητα στην οποία αναφέρθηκα λίγο πριν, προβλέπονται με εξαιρετική σαφήνεια από το Σύνταγμά μας και την γενικότερη νομοθεσία που έχουμε. Βεβαίως μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση αυτής της φωνικής πυρκαγιάς υπήρξε, και υπήρξε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Υπήρξε με πλοία του πολεμικού ναυτικού, υπήρξε με ελικόπτερα, υπήρξε με αεροπλάνα, υπήρξε με τη συνδρομή των στρατιωτών μας, οι οποίοι συνέδραμαν το έργο των άλλων. Έχετε κατηγορηθεί, κύριε Κουβέλη, με συγχωρείτε για τη διακοπή, έχετε κατηγορηθεί για μεγάλη ολιγορία. Ποιος? Συνολικά. Ως υπουργείο. Και για τα σώματα, και για τα πλοία. Όχι, ως κυβέρνηση εννοώ. Ή ως Υπουργείο. Ως κυβέρνηση εννοώ. Α, και κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε πλήν για τη συνδρομή των πλοίων, ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο, θα σας πω. Και δεν έχω κανένα λόγο να το, γνωρίζω, να το αποσιωπήσω. Το πλοίο που κινήθηκε για να ασκήσει την εποπτεία στην ευρύτερη περιοχή ήθελε κάποιες ώρες να φτάσει. Να καταλάβετε ότι το όριο της ετοιμότητας είναι 4 ώρες. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι άξιες ένοπλες δυνάμεις μας, κατέβασαν αυτό το όριο ετοιμότητας στο ελάχιστο. Κινητοποιήσαμε αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, τα εναέρια μέσα. Ερώτημα που πιθανόν να υπάρχει στη σκέψη κάποιων. Τα στρατιωτικά αεροπλάνα, γιατί δεν έριξαν νερό? Εάν έριχναν νερό τα στρατιωτικά αεροπλάνα στο μάτι, σε κατοικημένη περιοχή, θα είχαμε γκρεμίσει σπίτια, θα είχαν σκοτωθεί άνθρωποι, διότι η πυρόσβεση η οποία αφορά στις ένοπλες δυνάμεις συνδέεται πάντοτε με πυρόσβεση σε δασικές ή άλλες περιοχές. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε κατά συνέπεια ότι είναι άδικος ο λόγος. Νομίζω ότι από ελάχιστους μπορεί να διατυπώνεται, διότι για πρώτη φορά το ακούω αυτό,
ότι οι ένοπλες δυνάμεις ολιγόρησαν. Καθόλου δεν ολιγόρησαν. Παρενέβησαν από την πρώτη στιγμή, εξαντλώντας κάθε περιθώριο ετοιμότητας. Ήταν εκεί και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη μέρα. Είναι ακόμη εκεί, κύριε Παπαδημητρίου. Και πάντοτε, όπως ορίζει ο νόμος, δεν είναι στην αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων να γκρεμίσει κτίσματα, έστω και παράνομα. Αυτό αφορά σε αρμοδιότητα πολιτικών δομών της διοίκησης και βεβαίως, μια και αναφερθήκατε, νομίζω εσείς κύριε Παγωνιά, θα στείλουμε για παράδειγμα μπουλντόζες. Κοιτάξτε, και οι μπουλντόζες που υπάρχουν στο επίπεδο της ΜΟΜΚΑ, όπως λέγεται, στις ένοπλες δυνάμεις, είναι στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Άλλο πράγμα να δανειστεί μια υπηρεσία, ένα μηχάνημα για να κάνει τη δουλειά της από μια άλλη υπηρεσία, και είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα αυτό που αναδεικνύει το ερώτημα. Θα γκρεμίσουν παράνομα οι ένοπλες δυνάμεις? Δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Μάλιστα. Κύριε Κουβελή, έγινε πολλής λόγος σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά τις αλλαγές, δηλαδή και του κυρίου Τόσκα και των ηγεσιών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Πολλοί μάλιστα σας κατηγόρησαν ότι στο βαθμό που όλα επιχειρησιακώς ήταν εντάξει, τότε γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για αυτές τις επιχειρήσεις? Ή λοιπόν κάτι δεν έγινε καλά και πρέπει να αλλάξουν, ή αφόσον έγιναν όλα καλά, γιατί άλλαξαν? Αυτό που διατυπώνεται κυρίως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας είναι απλουστευτικός όσο ισοπεδωτικός συλλογισμός που κάνουν. Τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας, όσο και η ηγεσία του πυροσβεστικού και της ελληνικής αστυνομίας αισθάνθηκαν οι ίδιοι το βάρος. Δεν σημαίνει ότι μία παρέτηση, και μάλιστα μετά από αυτό το οποίο κατεγράφει ως το αποτέλεσμα της φωνικής πυρκαγιάς, έχει σχέση με λάθη τους, με παραλήψεις τους. Ήταν, αν θέλετε, μια υπεύθυνη στάση από την πλευρά τους. Η αναζήτηση επιμέρους λαθών σε πολλαπλά επίπεδα βεβαίως γίνεται και θα υπάρξει. Άλλωστε και η δικαιοσύνη ασχολείται με αυτό το θέμα. Αλλά είναι λάθος. Θα έλεγα, δεν είναι λάθος. Είναι επιλογή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να θέλει, με τις παραιτήσεις που έχουν σημειωθεί, να συνδέσει αυτές τις παραιτήσεις ότι ενώ υπάρχουν ευθύνες, γι' αυτό παραιτούνται, εσείς μας λέτε ότι δεν υπάρχουν λάθη και ευθύνες. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ναι. Τι θα είχε να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία για να το κάνει αυτό? Προσπαθώ να το συνδέσω λίγο να σας πολιτικά, πω τι έχει λογικά, να κερδίσει. Κύριε Κουβέλη. Να σας πω τι έχει να κερδίσει. Η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, λειτουργώντας κατά την άποψή μου και με έναν τρόπο που δεν συνιστά θεσμική αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου, σε πολλές τις εκφάνσεις αυτή η αντιπολίτευση είναι και εξωθεσμική. Εξωθεσμική, με ποια έννοια? Βεβαίως. Με την έννοια ότι αντιπολιτεύεται ακόμη και σε καταστάσεις που το ανθρώπινο δράμα είναι παρόν. Θέλει να κτίσει το μέγεθός της, πιστεύοντας ότι θα κερδίσει τις εκλογές, με δύο διεκδικήσεις. Να αποδυναμωθεί η κυβέρνηση, να πέσει η κυβέρνηση, ή αν δεν πέσει, που δεν θα πέσει η κυβέρνηση, να οδηγηθεί στις εκλογές με μια τραυματισμένη κυβέρνηση, με έναν τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν θα το καταφέρει. Και να κάνω και μια, όχι πρόβλεψη, μια επισήμανση. Η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει αντίθετα αποτελέσματα με τα όσα λέει και τα όσα πράττει, επιλέγοντας αυτόν τον αντιπολιτευτικό και ισοπεδωτικό λόγο. Μα εσείς είστε κυβέρνηση, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Προφανώς, κύριε Παπαδημητρίου, εμείς είμαστε κυβέρνηση, αλλά αυτό που είπα είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ είπα ότι δεν θα κερδίσει τίποτε, αντίθετα θα είναι μπούμεραγκ, θα στραφεί εναντίον της αυτή η τακτική που επιλέγει. Να κρίνει και να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση. Πιστεύω. Εννοείται τον τρόπο, όχι τον την ένταση. Τον τρόπο, προφανώς. Βέβαια, στον τρόπο, κύριε Παγώνη, συμπεριλαμβάνεται και η ένταση. Η οποία ένταση, στις περισσότερες, για να μην πω σε όλες τις περιπτώσεις, δεν έχει σχέση με την αντιπολίτευση στην ουσία του προβλήματος. Διότι, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν αισθάνεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβέρνησε τόσα χρόνια ολόκληρα αυτόν τον τόπο, να βγει και να μας πει με τον επικεφαλής της, τον πρόεδρό της, τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έγινε όλη αυτή η αναρχία στο πολεοδομικό και χωροταξικό μας σύστημα? Γιατί υπήρξαν όλες αυτές οι λογικές του πελατειακού κράτους που τροφοδότησαν, αν θέλετε, την επανάληψη και την διαχρονική παρουσία αυτού του κόμματος? Να βγει και να μας πει γιατί τα παρέλειψε.
Γιατί δεν έκανε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σήμερα αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούμε εμείς τις κρίνει. Σου λέει να μας πει ποια είναι η καλύτερη. Εγώ κρίθηκα και τιμωρήθηκα και δεν εξελέγινε στις τελευταίες εκλογές ακριβώς και τις παραλήψεις και τη... Μην το συζητήσουμε τώρα. Ωραία, ως να μας εσύ κρίνεσαι όμως να μας κρίνει, με όρους αποτελεσματικότητα σε μια τραγωδία. Να μας κρίνει, αλλά να μας πει για παράδειγμα. Ο νόμος ο οποίος ήρθε από αυτή την κυβέρνηση πριν 1,5-2 χρόνια. Είναι καλός ή κακός? Έπρεπε να έρθει ή δεν έπρεπε να έρθει? Και επίσης να μας πει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα υπαρκτά και διαχρονικά υπαρκτά προβλήματα της αναρχίας, της παρανομίας, της αυθαιρεσίας. Είχε τη γνώμη ότι αντιμετωπίζονται από τη μια μέρα στο πρωί? Ότι σε κάποια θέματα έπρεπε να βιαστούμε? Καμία αντίρρηση. Η κυβέρνηση εννοώ. Αλλά μην έρχεται τώρα αναζητώντας το ραβδί, το μαγικό ραβδί που θα λύσει αύριο το πρόβλημα που προέκυψε χθες. Μα δεν προέκυψε χθες. Εάν αυτοί κυβερνάνε τον τόπο τόσα χρόνια και δεν κατάφεραν διαπιστωμένα υπαρκτά προβλήματα που είχαν την έκρηξή τους στο μάτι με έναν πολύ οδυνηρό τρόπο, γιατί δεν τα αντιμετώπισαν? Αυτό δεν το λέω για να συμψηφίσω τις δικές μας ευθύνες. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Οι οποίες δικές μας ευθύνες. Ευχαριστώ, σας πρόλαβα, κύριε Πρόεδρε. Οι δικές μας ευθύνες τώρα κρίνονται. Θα προωθήσουμε ή δεν θα προωθήσουμε τα μέτρα. Και τα προωθούμε τα μέτρα. Η πρακτική εφαρμογή είναι που θα κρίνει πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι, να ρωτήσω, Κουβέλη, αν μου επιτρέπεις, Ευαγγέλη, ναι, ναι, επειδή έλεγε ο κύριος Κουβέλης για το ένταση και το βαθμό της πολιτικής αντιπαράθεσης, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκύψει και λίγο πριν τις πυρκαγιές, αλλά μετά τις πυρκαγιές, έχει πάρει χαρακτηριστικά τα οποία ακόμα επιδέχονται και κριτικής ως προς την αισθητική τους για κάποιους, πιστεύετε ότι επανακαθορίζουν τη δυνατότητα ενδεχομένων πολιτικών συμμαχιών που ήταν να προκύψουν και ενδεχομένως να μην προκύψουν, δηλαδή δημιουργούν μια αντιστροφή στη δυναμική των πολιτικών πραγμάτων, π.χ. τη συγκρότηση ενός προοδευτικού πόλου? Κοιτάξτε, δημιουργούν νέους διαχωρισμούς? Τι έχει γίνει ακριβώς? Πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Νομίζω ότι οι υπάρχοντες διαχωρισμοί, οι υπάρχουσες αποστάσεις είναι δεδομένες. Αν θέλετε, σε επιμέρους ζητήματα μπορεί να τροφοδοτηθούν και από τα πρόσφατα γεγονότα. Αλλά πάντοτε νομίζω ότι υπάρχει το ζητούμενο της δημιουργίας και της συγκρότησης του προοδευτικού πόλου. Και η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου γίνεται, προωθείται, πρέπει να γίνει μέσα στην ίδια κοινωνία. Και το λέω αυτό δυστυχώς, διότι στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας των κομμάτων που αυτοαναφέρονται ως προοδευτικά, ως σοσιαλδημοκρατικά, ως κεντροαριστερά, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη, η οποία έχω την εκτίμηση ότι αυτή η συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας αυτών των δυνάμεων είναι σε αναντιστοιχεία με εκείνο που μέσα στην κοινωνία καταγράφεται και καταγράφεται ως η αναγκαιότητα δημιουργίας του προοδευτικού πόλου και των αναγκαίων συγκλήσεων και των συμμαχιών. Όλα αυτά, βέβαια, κύριε Κουβέλη, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, θα κριθούν από το βράδυ των εκλογών. Εκ πάντοτε του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Δημητρίου. Πάντοτε ο κυρίαρχος λαός αποφαίνεται. Αρκεί όμως η κρίση του κυρίαρχου λαού να είναι, αν θέλετε, αναδεικνυόμενη στη βάση των προβλημάτων, στη βάση των ουσιαστικών θέσεων, στη βάση του ουσιαστικού αποτελέσματος που έχει φέρει σε πάρα πολλά πράγματα αυτή η κυβέρνηση. Να σας πω, εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Έχει μαυρίσει η ψυχή των ανθρώπων, όλων μας, με αυτό που συνέβη. Και υπάρχει και η κούραση 10 χρόνων. Και αυτό που, που συνέβη, Κουβέλη, στο μάτι. Αλλά για πέστε μου, και ειλικρινά σας το λέω, δεν επιχειρώ να συμψηφίσω ούτε να αντιρροπήσω κάτι. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο γεγονός στις 21 Αυγούστου. Η χώρα, μετά από την περιπέτεια και την οδύνη, σε άλλο επίπεδο οδύνη, των 8 μνημονιακών ετών, εξέρχεται. Προχθές αποδεσμεύτηκε η αναγκαία αυτή δόση των 15 δισεκατομμυρίων. Διαμορφώνεται το λεγόμενο μαξιλάρι για την αντοχή της ελληνικής οικονομίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν ούτε κανείς να τα αποσιωπά, ούτε να τα βάζει στο περιθώριο και να εκμεταλλεύεται, πάλι ο λόγος μου για την αντιπολίτευση, να εκμεταλλεύεται, όχι να αξιοποιεί, να εκμεταλλεύεται πολλές φορές και με έναν απαράδεκτο έως χυδαίο τρόπο. Πού αυτά τα οποία, να σας πω, να. Έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι επιχειρεί ή το επέτυχε να αποκρύψει τον αριθμό των νεκρών. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά για μια αντιπολίτευση. Κρύβονται οι νεκροί. Και γιατί να το κάνει η κυβέρνηση? Μας λένε,
αρχικά, τώρα δεν το πολύ λένε. Δώστε ονόματα. Μα δεν έχουν πάρει είδηση ότι δεν μπορείς να δίνεις ονόματα, διότι πρόκειται για την ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των συμπολιτών μας που βρήκαν αυτόν τον θάνατο που βρήκαν. Θα κρύψουμε νεκρούς. Να αυτό που σας έλεγα, η απαράδεκτη αντιπολίτευση, η εξωθεσμική αντιπολίτευση. Κύριε Κουβέλη, αναφερθήκατε στην 21η Αυγούστου, σε 10 μέρες. Ακριβώς. Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λέμε. Εσείς υποστηρίζετε σαν κυβέρνηση ότι αρχίζει μια νέα εποχή για τη χώρα. Βεβαίως. Κατηγορήστε όμως, επίσης από την αντιπολίτευση, μίζωνα και ελάσσονα, ότι ουσιαστικά πάμε σε ένα νέο μνημόνιο, σε μια πολύ σκληρή επιτήρηση. Και ότι ναι, μεν βγαίνουμε τυπικά των προγραμμάτων, όμως θα εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από μια πολύ στενή παρακολούθηση. Ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να ασκούμε την πολιτική μας. Επίσης, και μάλιστα αυτό με υπογραφή της κυβερνήσεως. Επίσης αυτό δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Αυτό το οποίο λένε. Βεβαίως θα υπάρχει όχι εποπτεία, όχι επιτήρηση. Θα υπάρχει η παρακολούθηση από την μεριά των δανειστών, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα δεν θα γίνεται ούτε με την έλευση κλιμακίων των δανειστών στην Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Που πέρα από την σημειολογία της εδώ παρουσίας αυτών των κλιμακίων, έχει και ουσία. Δεν έχει καμία σχέση η νέα πορεία της χώρας με εκείνο που όλοι μας μάθαμε, όλοι μας νιώσαμε, το είχαμε στις πλάτες μας, ως ελληνική κοινωνία εννοώ, αυτή την ασφικτική επιτήρηση και εποπτεία. Και επειδή καταλαβαίνω ότι και αυτό ρίχνεται στο βωμό από την πλευρά της αντιπολίτευσης, στο βωμό να βληθεί η κυβέρνηση, ερωτώ. Μπορούν να μας πούνε ποια θα είναι αυτή η εποπτεία στην οποία να αναφέρονται και μάλιστα με τρόπο να λένε ότι είναι η ίδια με την εποπτεία στη διάρκεια των 8 ετών. Η υπογραφή των μέτρων, απαντώ διότι έχω παρακολουθήσει τη συλλογιστική της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, η υπογραφή των μέτρων μέχρι το 2022. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, το αντιλαμβάνομαι στον πυρήνα του, νομίζω ξέρω τι θέλετε να πείτε. Τι θα κάνουμε με τις συντάξεις, είναι η ερώτηση που ετοιμαζόμουν να κάνω. Λένε πολιτική κύκλη. Και το αφορολόγητο. Και τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Βέβαια. Γιατί βγήκε τώρα η έκθεση του Δουνουτού και τα βάζει. Επιτάπητος. Κοιτάξτε, με το Δουνουτού θα έρθω εγώ στο ερώτημα που εγώ έθεσα καθ' υποφοράν βέβαια και σας πρόλαβα. Ας αφήσουμε να έρθει 21 Αυγούστου, να προχωρήσουμε και η κυβέρνηση θα έχει πολιτική μέρημνα και να μην μειωθούν οι συντάξεις και να ανακαθοριστεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, αλλά να ανακαθοριστεί και το φορολογικό μας σύστημα. Αλλά και άλλα μέτρα τα οποία... Τι εννοείτε? Ναι, και εγώ αυτό ήθελα. Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να αλλάξει κλιμάκια, ένας ανακαθορισμός είναι μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να αλλάξει ενδεχομένως συντελεστές μέσα στα κλιμάκια, αλλά δεν θα ήθελα να πω τίποτε περισσότερο γι' αυτό, περιμένοντας να περάσει η 21η Αυγούστου, γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι το Σεπτέμβριο του 19. Είμαστε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018. Μήπως μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018 στη ΔΕΘ έχουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε εξαγγελίες. Ο Σεπτέμβριος του 2019 που σας είπα. Κατάλαβα τις εκλογές. Ο Σεπτέμβριος του 2018 όμως αφορά την περιγραφή του κλίματος μέσω στον οποίο θα πάμε. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντοτε αποτελεί ένα βήμα πολιτικών θέσεων, πολιτικών εξαγγελιών. Αυτό σε κάστοτε κυβερνήσεως έχετε... Όλων των κυβερνήσεων, ναι. Και όχι μόνο της παρούσας κυβέρνησης. Έχει κάποια πράγματα βεβαίως εκτιμώ ότι θα υποθούν. Αλλά από την άλλη πλευρά οι ρυθμίσεις, η πολιτική, η οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης δεν τελειώνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια το χρονικό διάστημα, και δεν το ανέφερα κύριε Παγώνη και κύριε Παπαδημητρίου τυχαία, το χρονικό σημείο του Σεπτεμβρίου του 19, πολλά από αυτά θα κριθούν, θα αντιμετωπιστούν, αφού αξιολογηθούν προηγουμένως, μέσα στην διαδρομή του ενός και πλέον έτους. Υπονοείτε ότι κλείδωσαν οι εκλογές για το Σεπτέμβριο του 19. Δεν υπονοώ τίποτε, το λέω ευθέως, ότι θα εξαντλήσουμε τη συνταγματική προβλεπόμενη θητεία. Και η συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία είναι ο Σεπτέμβριος, κύριε Παπαδημητρίου, του έτους 2019. Να πάμε λίγο, αν δεν ξέρω αν έχεις, Βαγγέλη, κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό για το θέμα των δύο στρατιωτικών, ναι, και την κατάσταση που επικρατεί, παρατηνόμενη κράτησή τους, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εξέλιξη επί του παρόντος, κύριε Παγώνη, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία εξέλιξη αναφορικά από την πλευρά των δικών μας ενεργειών,
με ρυθμίσεις που έγιναν, δεν θα πω τίποτε περισσότερο από εκείνο που αντιστοιχεί στην ανάγκη της απάντησης, στο επίπεδο των δύο στρατιωτικών μας στελεχών, με μια αλλαγή του χαρακτήρα της παραμονής τους εκεί στην Τουρκία. Τι εννοώ? Εμείς έχουμε κάνει μια ρύθμιση προκειμένου να εξασφαλιστεί πάντοτε για τις ανάγκες του δικαστηρίου ότι υπάρχει μια σταθερή κατοικία. Είναι για παγίδα αυτό, λένε μερικοί ότι είναι παγίδα. Τι θα πει είναι παγίδα? Ότι έτσι, ότι είναι, εξοραίζεται ένα έτσι κι αλλιώς. Είναι εξοραίζω, σας λέω πάρα πολύ καθαρά. Όχι εσείς, εξοραίζεται με αλφαγιώτα η κράτησή τους με μια μόνιμη κατοικία, αυτό εννοώ. Δεν εξοραίζεται, απλώς αν αναγνωρίσει το τουρκικό δικαστήριο ότι έχουν μια σταθερή κατοικία, είναι δυνατόν, αν εφαρμοστεί κάποιο δίκαιο, να οδηγήσει στην άρση της προφυλάκησης η οποία υπάρχει. Με έναν περιοριστικό όρο ότι θα μένει στη σταθερή κατοικία του. Και η σταθερή αυτή κατοικία του μπορεί να είναι η πρεσβεία επί παραδείγματι. Τώρα, από την άλλη πλευρά υπάρχει και τούτο και θα σας πω. Εμείς συνεχίζουμε τις πιέσεις και τις προσπάθειές μας σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΝΑΤΟ, σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής. Ασκούμε τις πιέσεις. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και σαφής μαζί σας. Εάν με ρωτήσετε, εκτιμώ ότι θα αποφυλακιστούν πότε, θα σας πω ότι δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι η διεκδίκηση από την πλευρά μας είναι συνεχής. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, όχι πάντα, όχι και εν προκειμένου να αντιρροπήσω αυτό το οποίο συμβαίνει στους δύο στρατιωτικούς μας, αλλά για να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Ο Ερντογάν κρατάει τον πάστορα, τον Αμερικανό πάστορα, τον Μπράνσον, αν θυμάμαι καλά το επώνυμό του. Με όσες πιέσεις του ασκεί η υπερδύναμη που λέγεται Αμερική δια του Προέδρου της, του Τραμπ. Και δείτε την εξέλιξη των πραγμάτων. Και ο συγκεκριμένος πάστορας δεν είναι απλώς ο εφημέριος μιας εκκλησίας. Είναι ο θρησκευτικός ηγέτης. Ευαγγελιστής είναι, νομίζω. Ακριβώς. Με ένα τεράστιο αριθμό που ακολουθούν. Πιστών. Πιστών. Με δίκτυα, με δικά τους κανάλια, με τεράστια πολιτική επιρροή στους Ρεπουμπλικάνους. Κατά συνέπεια, θέλω να το καταγράψω. Επαναλαμβάνω, όχι για να συμψηφίσω το δικό μας πρόβλημα με κάποιο άλλο πρόβλημα για να αναδειχθεί μικρότερο το δικό μας, αλλά για να πω αυτό το οποίο είναι πολιτικό. Ο Ερντογάν έχει εντάξει την κράτηση των δύο στρατιωτικών μας στελεχών ως στοιχείο της εξωτερικής του πολιτικής. Το ίδιο κάνει και με τον Μπράνσον. Και βεβαίως, επειδή είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, και εσείς και εγώ και οι φίλοι τηλεθεατές παρακολουθήσαμε την ανταπόκριση σήμερα από την Τουρκία για το τι εκεί συμβαίνει. Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, τα οποία θέλει να τα ενσωματώνει και να τα αναδεικνύει στο εσωτερικό της χώρας του για προφανείς λόγους, και βεβαίως και πάντοτε με το ενδεχόμενο να κάνει και εξαγωγή αυτής της έντασης που υπάρχει μέσα στην Τουρκία. Έχετε δίκιο, αληθές είναι αυτό, το αναγνωρίζουν και ευρύτεροι διπλωματικοί κύκλοι και όχι μόνο στην Ελλάδα. Χρήστο, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μια τελευταία ερώτηση που αφορά το προσωπικό του Υπουργείου σας Στρατιωτικούς. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι θα γίνει με τα αναδρομικά? Ναι, εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την υποχρέωση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταφέραμε να μην έχουμε κάνει καμία περικοπή στους στρατιωτικούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δώσαμε και ένα επίδομα το οποίο έχει σχέση με τις ειδικές συνθήκες των υπηρετούντων στη Μεθόριο. Όχι πολύ μεγάλο, μικρό θα σας έλεγα, αλλά σημαντικό σε ό,τι αφορά και την ηθική του διάσταση. Βεβαίως καθόλου όμως αμεληταίο και στην οικονομική του διάσταση. Και κάνουμε προσπάθεια και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να δώσουμε εκείνα τα οποία η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μας επιτάσσει. Πιστεύω ότι μέσα στο έτος κάποια ρύθμιση θα υπάρξει. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Ελλάδα. Καλημέρα.